Καλησπέρα σας, συντρόφισσες και σύντροφοι. Ευχαριστώ καταρχήν το Art Project για την πρόσκληση αυτή σήμερα. Θεωρώ σημαντικές τέτοιου τύπους διεθνιστικές συναντήσεις που γίνονται. Να ξεκινήσω με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Καταρχήν έχουμε ένα ιτημένο, οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, όχι τώρα, όχι τα τελευταία λίγα χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια, με την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού και της ιδεολογίας της ιδιώτευσης και τη σταδιακή, άρα, αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους κατά των αγώνων και των επαναστάσεων των εργαζομένων στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ένα δεύτερο στοιχείο, για την Ελλάδα, αλλά αφορά και όλη την Ευρώπη, η πολιτική ήττα του κόσμου της εργασίας από την κυβέρνηση τη σημερινή του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Είναι ένα γεγονός που δεν επηρέασε μόνο την Ελλάδα, αυτή η πολύ βαριά ήττα, αυτό το οποίο έγινε στην Ελλάδα, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη και νομίζω ότι είχε διαστάσεις στην αριστερά σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα τρίτο σημείο είναι η εφαρμογή ενός διαρκούς μνημονίου ως αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής σε όλη την Νότια Ευρώπη. Στην Ελλάδα είχαμε το Μνημόνιο 1, το Μνημόνιο 2, το Μνημόνιο 3 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίστοιχα μνημόνια διαρκείας, τα οποία δεν πρόκειται να σταματήσουν από την πλευρά τους σε όλη την Νότια Ευρώπη και παράλληλα στη Βόρεια Ευρώπη και σε όλη την Κεντρική Ευρώπη από διάρθρωση του κοινωνικού κράτους. Ενώ για το τελευταίο χρονικό, τα τελευταία χρόνια έχουμε την επαναφορά της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη, στην κεντρική πολιτική σκηνή αυτή τη φορά. Στην Αυστρία, που ενδεχομένως να υπάρχει κυβέρνηση ακροδεξιά τον επόμενο μήνα, στη Βρετανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, και φυσικά στην Ελλάδα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα οποία μπορεί να παίξουν ρόλο, θυμίζουν ναζιστική Γερμανία. Έχουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα. Στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών, τα οποία μπορεί να γίνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης καταναγκαστικής εργασίας, όπως γινόντουσαν και στην ναζιστική Γερμανία. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία όλους πρέπει να μας ανησυχούν. Και φυσικά ένα ποσοστό ανεργίας, το οποίο δεν πρόκειται να μειωθεί. Θα εντατικοποιείται η εργασία και παράλληλα ένα μεγάλο ποσοστό της εργατικής τάξης δεν πρόκειται ποτέ να εργαστεί. Θα είναι πάντα, θα ανήκει στο... θα είναι εργαζόμενος χωρίς να εργάζεται. Αυτό με τη ροή που πάμε, έτσι νομίζω ότι είναι τα γεγονότα. Παράλληλα έχουμε νομίζω και δύο παρακαταθήκες από όλη αυτή την ιστορία που συνέβη στην Ελλάδα τα τελευταία 3-4 χρόνια. Το πρώτο είναι ένα δημοψήφισμα που οι λόγοι που τελικά εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι έγινε αυτό το δημοψήφισμα ήταν άλλοι. Παρόλα αυτά, ένα ποσοστό πληθυσμού στην Ελλάδα, το 62%, το οποίο είχε απόλυτα ταξικά χαρακτηριστικά, αυτό το 62% του πληθυσμού, αψήφισε κάθε φόβο με capital controls, με τρομοκρατία, με απίστευτη προπαγάνδα όλης της αστικής τάξης, αψήφισε το φόβο και μπροστά σε μία νέα αλλαγή και σε μία νέα ελπίδα δεν φοβήθηκε. Και ένα δεύτερο στοιχείο, ότι η συμπαράσταση από τον Ιανουάριο του 2015 και νωρίτερα, ίσως και από το Δεκέμβρη του 2008 θα έλεγα, η συμπαράσταση των λαών της Ευρώπης στην προσπάθεια των εργαζομένων στην Ελλάδα να αλλάξουν οι συνθήκες. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα συνδικαλιστικό κίνημα ιτημένο, το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, πάντα υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, αλλά γενικότερα αυτό ισχύει. Και να πω μόνο ένα παράδειγμα εδώ πέρα. Είναι τόσο διεφθαρμένο και τόσο προβληματικό το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, που ακόμα και σωματεία τα οποία στηρίζονται από την αριστερά είναι μαϊμού, υπάρχουν σωματεία μαϊμού, σωματεία σφραγίδες της αριστεράς.
Και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Και φυσικά η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στο ιδιωτικό τομέα, περίπου το 90%, είναι εκτός οποιασδήποτε σωματιακής δομής. Εδώ ανοίγουν δύο πράγματα. Το ένα είναι τι λέμε από εδώ και πέρα, τι κάνουμε για όλη αυτή την κατάσταση. Και δεύτερον, με ποιο τρόπο θα αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Για μένα ένα πολύ βασικό σύνθημα, το οποίο υπήρχε πριν 20 περίπου χρόνια στη Γαλλία, το λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους, είναι όχι απλά επίκαιρο, είναι ένα σύνθημα των εργαζομένων που πρέπει να επανέλθει. Είναι ο μοναδικός τρόπος, ως σύνθημα, για να πούμε ότι μειώνεται η ανεργία. Από εκεί και πέρα πρέπει να περιγράψουμε, νομίζω, τη διαφορετική δομή που θέλουμε του συνδικαλιστικού και του εργατικού κινήματος, της οργάνωσης των εργαζομένων, ώστε να μπορεί αυτό να ανταποκριθεί στις σημερινές συνθήκες. Και εδώ θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Είναι μόνο σκέψεις προς συζήτηση ή προς... ένα πράγμα είναι η δομή. Η δομή της οργάνωσης των εργαζομένων. Πολύ σημαντικό πράγμα είναι η δημοκρατική λειτουργία. Και όταν λέμε δημοκρατική λειτουργία στα σωματεία, στην οργάνωση των εργαζομένων, εννοούμε τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων. Το αντιπροσωπευτικό σχήμα που υπάρχει σήμερα στα περισσότερα σωματεία, ότι λειτουργούν δια αντιπροσώπων, πρώτον δημιουργεί γραφειοκρατία, δεύτερον οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν, αλλά αφήνονται στις ηγεσίες να τους καθοδηγούν χωρίς οι ίδιοι να ασχολούνται. Νομίζω η τεχνολογία σήμερα μας βοηθάει, ώστε αυτό το οποίο γίνεται μία φορά το χρόνο, κυρίως στην Ελλάδα, γενικές συνελεύσεις που δεν πατάει και κανένας, έτσι για το εθιμοτυπικό, να γίνει και μία γενική συνέλευση που συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι, να μην εμφανίζονται οι εργαζόμενοι. Υπάρχουν νέοι τρόποι που μπορούμε να το οργανώσουμε αυτό το πράγμα. Είσαι στα 7 λεπτά. Ναι, θα τελειώσω σε 3, νομίζω. Οι εργαζόμενοι επίσης νομίζω ότι πρέπει να αρχίζουν να διαμορφώνουν άποψη για το αγαθό που παράγουμε. Είμαστε εργαζόμενοι, εμείς παράγουμε τα αγαθά, εμείς πρέπει να διαμορφώσουμε σιγά άποψη για το πώς να παράγονται τα αγαθά. Αγαθά, υπηρεσίες και γενικά ο τρόπος παραγωγής. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ εργάζομαι σε μια ιδιωτική τράπεζα. Η πίστη, η τραπεζική πίστη είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Οι εργαζόμενοι που εργαζόμαστε στον τραπεζικό κλάδο οφείλουμε να έχουμε άποψη γι' αυτό. Όπως οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία οφείλουν να έχουν άποψη για το πώς πρέπει να είναι, γιατί αυτοί γνωρίζουν πώς πρέπει να δουλεύει η υγεία. Οι δάσκαλοι στα σχολεία οφείλουν να έχουν και να βρουν άποψη για το πώς πρέπει να λειτουργούν τα σχολεία ή τα πανεπιστήμια. Και επίσης αυτό συνδέεται με τον τρόπο οργάνωσής μας. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να οργανώνονται με καθαρά συντεχνιακούς όρους. Δηλαδή, σε ένα νοσοκομείο άλλο σωματείο να είναι για τους γιατρούς, άλλο σωματείο να είναι για τους νοσηλευτές, άλλο για τους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, άλλο για τους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε ένα νοσοκομείο, δηλαδή, να υπάρχουν 5 ή 10 σωματεία. Και αντίστοιχα συμβαίνει παντού αυτό, σε όλους τους χώρους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει στο σύνολό τους να συνασπίζονται και να ενώνονται γύρω από έναν κλάδο. Γύρω από τον κλάδο της υγείας, γύρω από τον κλάδο της παιδείας, γιατί αυτά είναι τα κοινά χαρακτηριστικά και έτσι ξεφεύγει το συνδικαλιστικό κίνημα από το συντεχνιασμό. Γιατί εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή. Επίσης, ο τρόπος που αντιστεκόμαστε. Έχουμε μάθει για τις απεργίες. Οι απεργίες γενικά είναι χρήσιμες. Οι απεργίες είναι ακόμα πιο χρήσιμες όταν η παραγωγή είναι πάρα πολύ μεγάλη, όταν έχουμε τη λεγόμενη οικονομική μεγέθυνση, παύλα ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο. Πέρα από τις απεργίες, πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους οργάνωσης. Και εδώ θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα στη Βρετανία με τους Λεβέιρο, οι οποίοι κατάφεραν να κερδίσουν χτυπώντας το σημαντικότερο asset για πάρα πολλές εταιρείες στη σημερινή εποχή, τη φήμη τους. Και γι' αυτό υπάρχει και το μποϊκοτάζ. Και υπάρχουν άλλοι μέθοδοι που μπορούμε να βρούμε έτσι ώστε να χτυπήσουμε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, να χτυπήσουμε την εργοδοσία.
Ο συνδικαλισμός γενικά δεν είναι επάγγελμα. Και γι' αυτό έχει γίνει και γραφειοκρατικός ο συνδικαλισμός. Γιατί για κάποιους είναι καριέρα, είναι επάγγελμα. Ξεκινάει το πρωτοβάθμιο σωματείο, στο δευτεροβάθμιο και η καριέρα, όπως σε έναν στέλεχος μιας εταιρείας, κορυφαίνεται με το τριτοβάθμιο σωματείο, τη ΓΕΣΕΒ στην προκειμένη περίπτωση στην Ελλάδα ή την ΑΔΔΗ. Όπως αντίστοιχα, ένας στέλεχος θέλει να γίνει γενικός διευθυντής σε μια εταιρεία του. Η διαφορά λοιπόν είναι ότι ο συνδικαλισμός είναι η μεταφορά της γνώσης και της ταξικής συνείδησης. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε ως συνδικαλιστές και όχι να νομίζουμε ότι ο συνδικαλισμός είναι επάγγελμα. Είσαι στα 10 λεπτά σκέψη. Τελειώνω σε ένα λεπτάκι. Να πω δύο πραγματάκια μόνο. Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν αλλάζει από την κορυφή του. Η κορυφή του είναι γραφειοκρατική και είναι διεφθαρμένη. Και εδώ θα φέρω και το παράδειγμα της κυβέρνησης. Πήρε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση στην Ελλάδα και τι την έκανε, τι άλλαξε, τίποτα. Άρα θεωρώ ότι καλώς πρέπει να υπάρχει παρουσία των δυνάμεών μας, φυσικά και στα τριτοβάθμια και στα δευτεροβάθμια όργανα, αλλά εκεί δεν αλλάζει και εκεί δεν μπορούμε να παίξουμε παιχνίδι. Εκεί το παιχνίδι θα το παίξουν οι γραφειοκράτες, οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές, οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές. Εμείς εκεί νομίζω ότι δεν έχουμε πεδίο. Συνεπώς πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση. Και όταν αλλάξει η βάση του συνδικαλιστικού κινήματος, το οποίο θέλει τεράστια προσπάθεια, τότε η δομή της κορυφής του συνδικαλιστικού κινήματος θεωρώ ότι θα είναι και διαφορετική και όχι αυτή που είναι σήμερα. Τέλος, θεωρώ ότι πολύ σημαντικό πράγμα για τους εργαζόμενους και για τους όσους συνδικαλιζόμαστε είναι να είμαστε αξιόπιστοι. Αυτό το οποίο λέμε, να είμαστε σε θέση να το κάνουμε, γιατί υπάρχουν πολλοί βερμπαλισμοί γενικά στην αριστερά, λέμε πάρα πολύ μεγάλα λόγια και συνήθως δεν κάνουμε τίποτα, όπως και να πιστεύουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε, όχι με την θρησκευτική έννοια της πίστης για την άλλη κοινωνία, όπως ήθεστε να κάνει το κουκουέ, σε μια άλλη κοινωνία, όπως κάνουν οι χριστιανοί, αλλά σε αυτή την κοινωνία. Αυτό το οποίο πιστεύουμε, να είμαστε σε θέση και εμείς να το πιστεύουμε και για τους εαυτούς μας, όχι γενικά να το πιστεύουμε για την άλλη κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.